Για πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, στον δημοσιογράφο Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος έχει δύο κολλήγους προϋπολογισμού στη μακρά θητεία και καριέρα του. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα που έχει κάτσει λίγο η σκόνη, τι κρατάμε, θεωρείς, από αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τι μας λέει για τα όσα θα βρούμε μπροστά μας? Θα έλεγα τρία πράγματα. Ένα είναι ότι είναι σε ρότα σφιχτής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Άλλωστε αυτό υπαγορεύεται από τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που είναι ευαγγέλιο πλέον για τις επόμενες περιόδους. Το δεύτερο είναι ότι οι όποιες αυξήσεις σε δαπάνες, σε μέτρα, σε παροχές, αν τις πούμε έτσι, έχουν καθαρά στοχευμένο χαρακτήρα. Και το τρίτο είναι ότι και πάλι τα έσοδα βασίζονται στην παραδοσιακή συνταγή, δηλαδή φορολόγηση της εργασίας και φορολόγηση της κατανάλωσης. Δηλαδή φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ μεταφράζεται αυτό, έτσι? Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Θα αυξηθούν τα εισοδήματα λόγω της αύξησης κατά 2% λίγο πάνω από το 2% του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, το περίφημο ΑΕΠ. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυξάνεται και η φορολογία των εισοδημάτων. Δηλαδή, το αν ανεβαίνει σε μισθολογική κλίμακα, το αν εισπράττει περισσότερο από ό,τι πώνεται στο ΑΕΠ, θα πληρώσει και περισσότερους φόρους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κουρεύονται πάρα πολλά από τα νέα δεδομένα, τη νέα δύναμη που επιχειρεί να δώσει η οικονομία και η κυβέρνηση στους πολίτες. Και το δεύτερο είναι ότι δεν αλλάζει, όπως είπα πριν, η κλασική συνταγή ότι φορολογείται κατανάλωση. ΦΠΑ, ειδική φόρη κατανάλωση, έμεση φόρη, θα προσταθούν και άλλοι στην πορεία, θα εξηγήσω γι' αυτό. Και έτσι ουσιαστικά η ακρίβεια, η αύξηση της ζήτησης, γιατί προβλέπεται μια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε ένα μικρό ποσοστό, έχει ένα θετικό αποτύπωμα στον προϋπολογισμό. Θα προσθεθούν και άλλοι φόροι, λες. Αυτό που ανέφερα, το λέει μέσα και το μεσοπρόθεσμο κυρίως. Κυρίως το μεσοπρόθεσμο το λέει. Δεν αναφέρεται στη νέα περίοδο των δημοσιονομικών, τον νέο προϋπολογισμό. Το μεσοπρόθεσμο όμως θέτει τη βάση για την επιβολή πράσινων φόρων. Τι είναι αυτή η πράσινη φόρη? Είναι η φόρη που συνδέονται με την προσπάθεια να γεμίσει ένα σκουμπαράς για να αντέξουμε την κλιματική κρίση, να επουλώσουμε πληγές, να διαμορφώσουμε όρους πιο πράσινης συμπεριφοράς ως προς την καθημερινή μας δραστηριότητα. Αυτό το λέει ξεκάθαρα το μεσοπρόθεσμο. Ήδη ετοιμάζεται ένα πακέτο προτάσεων από το ΙΟΒΕ. Συγγνώμη. Και βέβαια αναμένεται να το δούμε και στην επόμενη περίοδο να ξεδιπλώνεται. Είναι και άλλωστε από τις προτεραιότητες και της νέας Κομισιόν. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα της ακροάσης των Επιτρόπων στην Ευρωβουλή και θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Είναι γεγονός ότι μόνο αν υπάρξει κάτι ακραίο παίζει στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, αλλά νομίζω για την αυτοεμπορική που έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, νομίζω θα είναι πεδίο δόξης λαμπρών. Να δούμε τι θα πούν οι Επιτρόποι, τι θα ρωτήσουν οι Ευρωβουλευτές και κυρίως τι άξονες πολιτικής θα δούμε να υλοποιούνται τα επόμενα 5 χρόνια. Εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις και μετά θα έρθουν εδώ. Μην το ξεχνάμε. Ήδη έχει λιανθεί με αυτή την αναφορά στο μεσοπρόθεσμο, έχει λιανθεί το έδαφος για τους πράσινους φόρους. Ξαναλέω, είναι μια δομική αλλαγή. Τώρα, αυτή η μεγάλη αλλαγή που ενδεχομένως θέλει και η Κομισιόν, το συζητάει σε διάφορα φόρα. Να αλλάξει το μείγμα, δηλαδή να φορολογηθεί λιγότερο η εργασία, λιγότερη κατανάλωση και να πέσει αλλού το βάρος, ενδεχομένως στους μεγάλους κολοσσούς, ενδεχομένως να αυξηθούν οι φόροι κεφαλαίου. Το να πέσει αλλού το βάρος, ουσιαστικά, ακριβώς, ουσιαστικά πάει στις επιχειρήσεις και στα λεγόμενα ή πλεονάζοντα κέρδη ή υπερκέρδη, τα οποία βεβαίως περισσότεροι αρνούνται ότι υπάρχουν. Και εδώ, Γιώργο, έχουμε ήδη και το παράδειγμα της Γαλλίας. Ο Μπαρνιέ παρουσιάζει σήμερα προϋπολογισμό στη Γαλλία. Περιμένουμε 60 δις. Μέτρα περιστολής δαπανών για να μειωθεί το έλλειμμα, και εκεί νομίζω ότι τα 20 δις από αυτά θα προέλθουν από φόρους ακριβώς στις επιχειρήσεις και στον πλούτο. Σαν
τις τοσφόρες μεγάλες επιχειρήσεις. Και η έκθεση Draghi τα έχει θέσει αυτά τα ζητήματα. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστεί στο τέλος, θα παραμείνει ως μια στη βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μια καλή φιλότιμη προσπάθεια όμως που έμεινε από καύσιμο. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι απαιτείται φορολογική μεταρρύθμιση σε επίπεδο Ευρώπης και αυτό φυσικά σε επίπεδο Ελλάδας. Εμείς ακολουθούμε, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα καθ' εμάς, οι πολίτες θα συνεχίζουν να πορεύονται με αυτή τη διαδικασία. Και η κυβέρνηση βέβαια θα προσπαθεί μέσω κάποιων σχετικών μειώσεων φόρων, σχετικών επαναλαμβάνω, να δείξει ένα τόνο ότι αυξάνονται τα εισοδήματα. Κοίτα. Όμως αυτή την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι δραστικά στην εικόνα. Αν αλλάζει κάτι, αν υπάρχει ένα μέτρο το οποίο όντως κάνει διαφορά, είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά δεν ξέρω πόσο αρκεί αυτό, Γιώργο, για να αντισταθμίσει ακριβώς όλο το υπόλοιπο που περιγράφεις. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Μην ξεχνάμε ότι αφορά και την ίδια την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και κυρίως την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων, γιατί εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα για τη χώρα. Το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες. Ούτε καν μεσαίες με την έννοια της Ευρώπης, δηλαδή που θεωρεί μικρομεσαίες στα 200 άτομα προσωπικό, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα στην Ελλάδα. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι προς σωστή κατεύθυνση, αλλά εκεί προσκρούει στο μεγάλο βάρος του δημογραφικού και στην βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, αλλά μάλλον με άλλες συνταγές. Ξαναλέω ότι η συζήτηση αναπτύσσεται στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει προχωρήσει γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Θα δούμε τι θα γίνει στη Γαλλία, θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί η νέα Κομισιόν στην ανάγκη για μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο, ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του κρατικού της κουμπαρά να βασίζεται στους έμεσους φόρους, δηλαδή στους πλέον άδικους φόρους. Λιγότερο στους άμεσους φόρους και από αυτούς τους άμεσους φόρους περισσότερο είναι στην εργασία. Άρα ενοχοποιείται αυτός που δουλεύει και δουλεύει πολύ, ενώ ο άλλος που κάθεται, για να το πω σχηματικά και απλά, απολαμβάνει τα αγαθά ενός σωρευμένου κεφαλαίου. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι να ανταμείπεται περισσότερο. Η συζήτηση διεθνώς πηγαίνει προς μια άλλη κατεύθυνση, λόγω ακριβώς όπως ανέφερες και εσύ, Νικόλ, και αυτής της μεγάλης κουβέντας που αναπτύσσεται και τα λιμνάζοντα κέρνη, της ασυμμετρίας μεταξύ παραγωγής χρηματιστηριακού κεφαλαίου και ούτω καθεξής. Γιώργο, νομίζω χρειάζονται σε σχέση, βαθιές τομές σε αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση ακριβώς για αυτές τις τομές ήθελα να σε ρωτήσω. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν βλέπεις ψήγματα βελτίωσης του παραγωγικού μοντέλου? Αναρωτιέμαι αν αυτό το ποσοστό για την αύξηση των επενδύσεων, περίπου 6,5% το 2024 και περίπου 8,1% για το 2025, μπορεί να δημιουργήσει μια υπόσχεση για στροφή σε ένα παραγωγικό μοντέλο πιο κοντά σε αυτό που εξυπηρετεί και τις ανάγκες της οικονομίας? Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, όμως πέρσι δεν τον περάσαμε τον στόχο των επενδύσεων, άμεσων ξένων και χωρίων. Υπάρχει μια μεγάλη ένεση από το ΠΔΕ, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι γεγονός, όμως νομίζω ότι ειδικά σε άμεσες ξένες επενδύσεις στερούμε, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, περισσότερες από αυτές πάνε στα ακίνητα. Πάνω από το 50% πέρσι και φέτος δηλαδή ανήκει σε αγορές ακινήτων. Τι σημαίνει αυτά? Ότι η Ελλάδα ξεπουλάει γη ή γασιμικά, για να το πάω έτσι μεταφορικά, και εισρέμουν στα ταμεία της χρήμα. Όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αλλάξει ο παραγωγικός ιστός. Και αυτό τι σημαίνει? Επενδύσει στον πρωτογενή, αναμόρφωση του πρωτογενού τομέα για να έχουμε και πιστική ασφάλεια και εκεί να επενδύσουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, μεταποίηση και βέβαια από εκεί πέρα να συνεχίσουμε την θετική ρότα που έχουμε στις υπηρεσίες, αλλά με ένα πιο ποιοτικό μοντέλο. Παραπέμπω και στο θέμα του τουρισμού που είναι με μείζον. Σε αυτά δεν βλέπουμε μεγάλες επαναστάσεις. Επίσης, όλοι σημειώνουν, πρώτο το ΙΟΒΕ, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς και ένα ίδρυμα που αντιπεριτεύεται την κυβέρνηση, ότι τα αγαθά που έχουν υψηλή υπεραξία, ενσωματώνοντας καινοτομία και εξάγονται από τη χώρα, δεν είναι τόσο πολλά. Ναι, μεν αυξάνεται το ποσοστό, ας πούμε, της καινοτομικής ελληνικής παραγωγής, όμως δεν είναι αυτό που καθορίζει τις ελληνικές εξαγωγές. Είναι παραδοσιακές ελληνικές εξαγωγές και κυρίως, όπως ανέφερε και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής που παρουσίασε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία προημερών, βασίζεται κυρίως η αύξηση των εξαγωγών σε ανταγωνιστικότητα τιμών που όμως βασίστηκε στη μείωση του κόστους εργασίας, δηλαδή στην πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, πλέον πρέπει να κινηθούμε αλλιώς για να κερδίσουμε βιώσιμους και αειφορικούς ρυθμούς ανάπτυξης, σίγουρα πάνω από το 2,3%.
χρειάζονται και νέες καινοτομίες, χρειάζεται απόλυτη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε λίγο θα αρχίσουν να υπάρχουν τα καμπανάκια. Ήδη υπάρχουν οι χειρότατα σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος σε ό,τι είχε να κάνει με τα ψηφιακά έργα. Εκεί είναι μεγάλα τα ζητήματα. Πρέπει να επιταχύνουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εκεί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ομολογουμένως, αλλά και να αλλάξει το μείγμα των ξένων επενδύσεων που έρχονται στη χώρα. Εμείς θέλουμε επενδύσεις, παραδείγματος χάρη, σε κέντρα καινοτομίας, παραγωγικές, φαρμακοβιομηχανία, στην παραγωγή, σε τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Να ανοίξουν άλλα 10 πεντάστερα ξενοδοχεία ή να χτιστούν 17.000 βίλες ανά τη χώρα, δεν νομίζω ότι θα λυθεί το ζήτημα. Προφανώς δουλεύει η οικοδομή, τη θέλουμε. Αλλά νομίζω ότι αλλά δεν είναι αυτό που θα ανοίξει νέους δρόμους εξωστρέφειας για τη χώρα και για το περίφημο νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο χρόνια συζητάμε και χρόνια δεν βλέπουμε. Γιώργο Αλεξάκη, ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, όπως πάντοτε.